βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι είχαν ξεκαθαρίσει ότι δεν θα την ψηφίσουν. Σύσσωμη αντιπολίτευση ζήτησε σήμερα την απόσυρση της τροπολογίας. Ωστόσο, ο Υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε ότι ίσως την επαναφέρει στο μέλλον. Θα σταθούμε λοιπόν σε αυτό το θέμα. Μαζί μου είναι η Λώρα Ιόνου, να δούμε τη σκοπιμότητα πραγματικά αυτής της τροπολογίας, η οποία μας δείχνει ότι για μια ακόμη φορά δεν είμαστε όλοι ίσοι ούτε απέναντι στον νόμο ούτε απέναντι στο κράτος. Εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση, Αντώνη. Και μόνον που κατατέθηκε και μόνο που σκέφτηκαν να φέρουν στην Βουλή αυτή την τροπολογία. Όχι μόνο γιατί υποτιμούν την νοημοσύνη όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης, διότι όλοι πήραν είδηση ότι επρόκειτο για καραμπινάτη φωτογραφική διάταξη. Μπράβο. Με ποιον τρόπο αφορά, και ποιους ευνοούσε αυτή η τροπολογία. Αφορά εφοπλιστές, οι οποίοι όμως εμπίπτουν στην υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση πόθεν έσχες. Δηλαδή, εφοπλιστές που είναι ταυτόχρονα ιδιοκτήτες μέσων μαζικής ενημέρωσης, αλλά και άλλων, για παράδειγμα, μπορεί να είναι πρόεδροι ΠΑΕ και εφοπλιστές ταυτόχρονα. Σε αυτήν την περίπτωση, υπάρχει λοιπόν, και ο άλλος τρόπος να το πεις, και ιδιοκτήτες μέσων ενημέρωσης που είναι ταυτόχρονα και εφοπλιστές. Ακριβώς. Δηλαδή έχουν παράλληλη δραστηριότητα και αυτό. Δύο ιδιότητες. Οι εφοπλιστές, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εξαιρούνται από το περιουσιολόγιο, έχουν μια σειρά ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους λόγους που ξέρουμε, για να μπορούν να βοηθούν την ελληνική οικονομία. Όμως, ο νόμος λέει ότι όποιος υποβάλλει πόθεν έσχες είναι υποχρεωμένος να καταγράψει τις μετοχές που έχει. Έτσι λοιπόν, όσοι θέλουν να είναι και μηντιάρχες εκτός από εφοπλιστές, είναι υποχρεωμένοι να ξέρει η πολιτεία τι μετοχές έχουν. Με αυτήν την τροπολογία λοιπόν, ήθελαν να απαλλάξουν τους ιδιοκτήτες μέσων από αυτήν την υποχρέωση. Δηλαδή, να τους εξαιρέσουν από τον νόμο που ισχύει για όλους τους άλλους πολίτες. Δεν ήταν μόνο όμως η αντιπολίτευση που αντέδρασε, πρέπει να σου πω. Μαθαίνω ότι ούτε ο κύριος Τουρνάρας έβαλε υπογραφή, ούτε κάποιος άλλος από το οικονομικό επιτελείο. Έτσι η τροπολογία πάει πίσω. Και ποιο είναι το πονηρό σημείο, το τυφλό σημείο. Γιατί δεν θέλουν αυτοί οι άνθρωποι να καταγράφονται οι μετοχές? Για τον εξής λόγο. Εάν υπάρξει κάποιο ατύχημα σε πλοίο τους μακριά από τη χώρα και εγερθούν σοβαρές αγωγές για αποζημίωση, σήμερα που κανείς δεν γνωρίζει το μετοχολόγιο, το πολύ πολύ να χάσουν ένα πλοίο. Αν όμως υπάρχουν στοιχεία για το πόσες μετοχές έχουν, τότε κινδυνεύουν από τις αποζημιώσεις να χάσουν πολύ από το στόλο τους. Λοιπόν, αυτή η τροπολογία ευτυχώς σταμάτησε εδώ. Και αν θέλω και να άκουσα ελπίζω τον Υπουργό Δικαιοσύνης να λέει τον κύριο ότι ίσως την επαναφέρει. Και τον άκουσα και εγώ τον κύριο Αθανασίου ότι μπορεί να την επαναφέρει. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα την επαναφέρει, όπως είχε κάνει και με την Ιθαγένεια και μια σειρά από άλλους νόμους που είχε πει ότι θα τους επαναφέρει, αλλά τελικά δεν έκανε κάτι και δεν τόλμησε να το ξανακάνει. Εδώ είμαστε και θα το δούμε, Λώρα. Σε ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, και πάμε στο μέτωπο των κινητοποιήσεων ενάντια στη διαθεσιμότητα. Στο χώρο έχουν μπει πλέον και τα πανεπιστήμια.